Μια διαφορετική απεργία από το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά «Αντίσταση». Μάρτιος του 1943. Ανάστατη είναι η Αθήνα από μια είδηση. Οι Γερμανοί αποφάσισαν να κηρύξουν επιστράτευση πολιτική. Όλοι οι άντρες από 16 θα επιστρατευτούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άξονα. Πρόσωπα ανήσυχα ολούθε. Τα μαθες, επιστράτευση. Ο κόσμος τρομάζει με τούτη την καινούργια συμφορά που ζυγώνει την Ελλάδα. Μάνες τρέμουν για τα παιδιά τους, γυναίκες για τους άντρες, παιδιά για τους πατεράδες. Και ο φόβος γίνεται αναβρασμός. Και ο αναβρασμός μια θέληση. Και η θέληση μια κραυγή που τη βροντοφωνά ο τείχος. Κάτω η επιστράτευση. Την παίρνει το χωνί και τη διαλαλά στις γειτονιές. Κάτω η επιστράτευση. Τυπώνουν μυστικά τυπογραφία προκηρύξεις. Κάτω η επιστράτευση. Κυκλοφορούν οι μυστικές εφημερίδες. Κάτω η επιστράτευση. Γεμίζουν οι δρόμοι με αμέτρητα χαρτάκια. Κάτω η επιστράτευση. Και όλος αυτός ο αναβρασμός φουσκώνει στα στήθια του λαού για να ξεσπάσει σε ένα από τα πιο μεγάλα και απίστευτα συλλαλητήρια που βλέπει η Αθήνα. 5 Μαρτίου. Είναι η μέρα που όρισε το ΕΑΜ για το συλλαλητήριο. Ο τρόπος και ο μηχανισμός του ο ίδιος, όπως πάντα. Σε μικρές ομάδες θα ξεχυθεί ο κόσμος προς το κέντρο. Σε μικρές ομάδες θα πιάσει τις παρόδους. Κρυμμένες θα είναι οι σημαίες κάτω από τα σακάκια, τα φουστάνια, κρυμμένες και οι ταμπέλες με τις επιγραφές. Και όταν δοθεί το σύνθημα την ορισμένη ώρα, τότε θα χυθεί ο λαός στον κεντρικό δρόμο που ορίστηκε για το συλλαλητήριο. Ας χτυπήσουν, το μόνο που δεν λογαριάζουν ως την ώρα που θα πέσουν τα κορμιά. 15 μέρες τώρα απεργίες, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες. Ο συνετός βλέπει τα συλλαλητήρια, τα ακούει δηλαδή, και λέει πως τούτοι οι άνθρωποι σίγουρα είναι τρελοί. Τρελοί όμως ήταν και όσοι πολέμησαν στον Μαραθώνα. Τρελοί όσοι σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες. Τρελοί ήταν η φούχτα των ανθρώπων που ξεσηκώθηκε το 1821. Τρελοί ήταν αυτοί που χύμιξαν στην Πίνδο. Η ιστορία της Ελλάδας, για την οποία πολλοί καυχέσαι συνετέ, είναι μια λυσίδα από τρέλες. Το σκέφτονται οι Γερμανοί, πώς να επιστρατεύσεις τούτο το λαό και τι υπηρεσίες μπορεί να σου προσφέρει. Από τη στιγμή που μαθαίρθηκαν τα σχέδιά τους, βλέπουν ολούθε τον αναβρασμό. Ολούθε συγκεντρώσεις, ολούθε ομιλίες, στις γειτονιές, στις λαϊκές αγορές, στις εκκλησίες. Ζητούν τρόπους κατευνασμού. Ο Λογοθετόπουλος δημοσιεύει ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να γίνει επιστράτευση και ότι κάθε συγκέντρωση θα χτυπηθεί με όπλα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Γεωργάτος ζητά με το καλό 3.000 εργάτες για τα οχυρωματικά έργα των Γερμανών και βεβαιώνει ότι δεν θα βγουν όξο από την Αθήνα. Ο μυστικός τύπος λυσά. Όσοι παρουσιάστηκαν στην πρόσκληση έχουν σταλεί στη Γερμανία. Στη Θεσσαλονίκη κηρύχτηκε επιστράτευση εν ονόματι του Φύρε. Κοχλάζει η Αθήνα, αστυνομία χωροφυλακή στο πόδι. Ισχυρές δυνάμεις Γερμανών και Ιταλών έχουν διαταγή να χτυπήσουν κάθε συγκέντρωση στους δρόμους. Και φτάνει η μέρα. Ξεσπάει η απεργία. Τράπεζες, δημόσια γραφεία, ταχυδρομεία, τηλεγραφία, μαγαζιά, όλα κλειστά. Τρίζει τα δόντια η ψευτοκυβέρνηση. Οι απεργοί θα παταχθούν. Και όταν ο Κοντζαμάνης τρώνεται να γράψει το διάταγμα της απόλυσης των απεργών, δεν βρίσκει μια δακτυλογράφο να το δακτυλογραφήσει. Τα εργοστάσια σταματημένα και όλες οι επιχειρήσεις. Η κίνηση της πόλης έχει νεκρωθεί. Πλημμυρίζει η πόλη με παράνομο τύπο. Μπρος λαέ της Αθήνας, μπρος αδούλωτη Ελλάδα,
μπρος για τη μάχη των μαχών και ας περιμένουν στους δρόμους έτοιμα τα ντουφέκια. Τα μάθαμε αυτά, άλλο από το να σκοτώνουν δεν μπορούν. Στην οδό Πραξιτέλους γίνεται κακό. Οι Ιταλοί σκορπίζουν το πλήθος, σηκώνουν τα όπλα, βαράνε κοντακές, ρίχνουν. Μια κοπέλα ορθώνεται μπροστά τους. «Πίσω, παλιόσκυλα!» Ένας Ιταλός τη σημαδεύει, βροντά το όπλο, σοριάζει την κοπέλα. Φεύγουν άλλοι, χυμάνε να πάρουν το κορμί. Σε λίγο κόσμος που περνά βλέπει στον τόπο που έπεσε η κοπέλα και δακρύζει. Γύρω τριγύρω στα αίματα έχουν βάλει πέτρες. Τάφος συμβολικός. Όλη μέρα περνάει πλήθος και ρίχνει λουλούδια. Γλυκοχαράζει η άνοιξη στη γη της Αττικής. Και εκεί, στην οδό Πραξιτέλους, πάνω στην άσφαλτο που βάφηκε με το αίμα ενός κοριτσιού, στέλνει τριαντάφυλλα, γαρούφαλα και πασχαλιές. Ένα σωρός από λουλούδια. Αλλού μάχες σωστές. Κοντά 100.000 τραβούν προς το πολιτικό γραφείο. Φωτιά σκορπίζουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Μηχανοκίνητα βομπούν, χειρομοβίδες χάνε. Πέφτουν οι λαβωμένοι, οι νεκροί. Τους αρπάζουν οι διαδηλωτές και φεύγουν μην πέσουν στα χέρια του κατακτητή. Πρόθυμα ανοίγουν τις πόρτες τους στα σπίτια για να δεχτούν τα θύματα. Γιατροί, νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς βοηθάνε και ο κόσμος που βρίσκεται μπροστά στις μπούκες των όπλων σκορπίζει, αλλά δεν εννοεί να διαλυθεί. Στο Υπουργείο Εργασίας άλλο κακό εκεί. Στις 11.30 είναι μαζεμένοι κοντά 50.000 διαδηλωτές γύρω τριγύρω, χωμένοι στις παρόδους. Τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο και χυμάνε με πέτρες και με ξύλα. Σπάζουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Κατακίτρινος ο υπουργός Καλύβας ακούει την οχλαμποή ανάμεσα στους καραμπινιέρους που την φρουρούνε. Φτάνει ενίσχυση της δύναμης. Αστυνομία ελληνική, Ιταλιάνη και Κεστάπο. «Πίσω, διαλυθείτε! Μπρος, παιδιά, απάνω τους! Θα σας σκοτώσουμε! Σκοτώστε μας!» Αρχίζει το πολυβόλο. Σκάει η χειρομοβίδα και τότε γίνεται τούτο το απίστευτο. Γυναίκες, άντρες και παιδιά ορμούν με πέτρες και με ξύλα πάνω στην ένοπλη δύναμη που ρίχνει. Λαβώνονται πολλοί κι άλλοι κουβαλάνε πέτρες στα μαντήλια, άλλοι ξεριζώνουν τις πλάκες από τα πεζοδρόμια. Μάχη πρωτάκουστη. Τους κυνηγάνε εδώ, φυτρώνουν από εκεί και ένα πράγμα μονάχα δεν έχουν στο μυαλό τους, να διαλυθούν. Τρελοί! Τρελή. Εδώ ένας σωριάστηκε τραυματισμένος, εκεί άλλος κοίταται νεκρός. Εδώ μια ομάδα κοριτσιών που ρίχνουνε πέτρες. Αλλού άλλη ομάδα που κυνηγέται για να κρυφτεί στους γύρω δρόμους. Εδώ με ξύλα συνδέρνονται διαδηλωτές και αστυφύλακες. Εκεί δουλεύει πιστολίδι. Χτυπάνε οι πόρτες, ανοίξτε τραυματίες. Και οι πόρτες ανοίγουν όλες, γεμίζουν οι δρόμοι με χαρτάκια. Κάτω η πολιτική επιστράτευση. Αρπάζει και στα από πολλούς από τους διαδηλωτές. Μαζέψτε τα. Τα μαζεύουν και καθώς τους πάνε στη κομμανταντούρ ή στο κομμάντο πιάτσα, τα ξανασκορπάνε. Το μυρίζονται οι Γερμανοί ξύλο. Ώρες κρατάνε διαδηλώσεις. Ώρες αντυχεί η αντάρα και ο λαλαγμός της πόλης. Το βράδυ απεργούν και οι κινηματογράφοι και ο τύπος. Το άλλο πρωί δεν έχει εφημερίδες. Πόσα καθήματα. Η αστυνομία δίνει νούμερο. Μόνο 3.77 τραυματίες. Ο παράνομος τύπος δίνει άλλα. 13 νεκροί και 134 τραυματίες. Και είναι η σωστότερη αυτή η αριθμή γιατί η αστυνομία μετρά μονάχα τα θύματα που πάνε στα νοσοκομεία. Αυτούς που νοσηλεύονται στα σπίτια δεν τους ξέρει. Ούτε βάζει τους νεκρούς αυτούς που πρόφτασαν να αρπάξουν οι διαδηλωτές ή τους άλλους που βαριά τραυματισμένοι πέθαναν σε λίγες μέρες. 5 Μαρτίου 1943. Μια μέρα ακόμα ανοιχτού πολέμου μέσα στην Αθήνα. Η ιστορία της αντίστασης γραμμένη με το αίμα του ανυπότακτου λαού στους δρόμους της. Η επιστράτευση δεν έγινε.
Thank you.